Φίλες και φίλοι, συνεχίζοντας την εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο με τα πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως βλέπετε και όπως ακούτε, θα τον ακούσετε σε λίγο. Άλλωστε, έχω κοντά μου ένα νέο βουλευτή. Είναι ο βουλευτής με την Ελληνική Λύση, είναι ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος. Στο Μενίδη, δεν κάνω λάθος, έτσι είναι. Το Μενίδη είναι η έδρα μου, είμαι βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Συγχαρητήρια, κύριε Βουλευτή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φωτόπουλε, αλήθεια, πώς αισθάνεται ένας νέος βουλευτής, ένας που μόλις ανακοινώθηκε ή πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι κατέκτησε μία έδρα, μία βουλευτική έδρα, που θα μπει στο πίσω βούλιο. Θα σας πω αμέσως. Άγχος, ευθύνη για το αν θα καταφέρω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κόσμου. Και δεν ξέρω αν ακούγεται κλισέ ή είναι κλισέ, αλλά νομίζω ότι είναι τεράστια ευθύνη και μόνο έτσι μπορώ να το δω. Δεν το χαρήκατε? Καθόλου. 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 Δεν ξέρω, το πρωί που μιλήσαμε μου λέγατε ότι θέλω να δω πώς θα κινηθεί το γραφείο μου, γιατί εσείς είστε επαγγελματίας, δεν γράφετε αυτό το τάσεις πολιτικός, γράφει, ας πούμε, ξέρω εγώ, φοροτεχνικός. Σωστά, και αυτό θα συνεχίσει να γράφει. Ήμουν φοροτεχνικός και θα παραμείνω φοροτεχνικός. Αλλά για να καταφέρω να ανταποκριθώ. Και στο ένα και στο άλλο. Και στο ένα και στο άλλο. Το φοροτεχνικό. Δεν σας το απαγορεύω όμως. Όχι, δεν υπάρχει σύμβαση. Το φοροτεχνικό γραφείο το έχω χρόνια, το έχω οργανώσει, δουλεύει. Αλλά το θέμα είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία την προεκλογική, αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι έγινα πιο σοφός. Είναι μια διαδικασία που δεν είχα μπει. Ας ελπίσουμε ότι βοηθήσαμε και εμείς λιγάκι, και εγώ δηλαδή, ως προς τη συνεντεύξη, ως προς τα λεγόμενα. Φυσικά. Εννοείται ότι βοηθήσατε. Δεν το συζητάμε και σας είμαι υπόχρεως. Για να πούμε, να βγει παρά έξω αυτό το οποίο είμαστε και αυτό το οποίο θα... Όχι, θέλω να μου πείτε γιατί έχετε γεμίσει με άγχος. Αυτό θέλω να καταλάβω. Έχω γεμίσει με άγχος γιατί το να σε εμπιστεύονται οι συμπολίτες σου, να τους εκπροσωπήσεις στη Βουλή, το να μεταφέρεις τα προβλήματά τους και να τους δώσεις λύσεις. Εμένα δεν με ψηφίσαν για να τους κάνω τους τέτοια. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν είμαι ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε Πασόκ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίσαν λοιπόν έναν άνθρωπο γιατί τον πιστέψανε, για να τους βοηθήσει και να τους εκπροσωπήσει. Και αυτό από μόνο του είναι μεγάλο βάρος. Δηλαδή, αν ένας χτυπεί στην πόρτα σας και πει: Στέλιο, ξέρω εγώ, κύριε Φωτόπουλε, έχω μία ανάγκη. Το παιδί μου είναι άνεργο. Δεν έχουμε να φάμε. Δεν θα κάνει κάτι. Θα προσπαθήσω σε κάθε περίπτωση που... Δεν είναι ρουσφέτη αυτό. Δεν είναι ρουσφέτη. Σε κάθε περίπτωση που το αίτημα που θα ακούσω είναι δίκαιο, θα προσπαθήσω να βοηθήσω. Αυτό εξυπακούεται. Είτε σε ανθρώπινο είτε σε πολιτικό επίπεδο. Θα τα ξαναπούμε γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι βλέπετε τώρα να γίνεται έπειτα, βέβαια, σας άκουγα στην τηλεόραση να λέτε ότι, ξέρω εγώ, οι δημοσκοπήσεις πέσαν έξω και αυτό είναι σωστό. Αλλά πείτε μου κάτι. Περιμένετε τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρώτου κόμματος και του δεύτερου, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ? Όποιος πει ότι περίμενε αυτή τη διαφορά θα πει ψέματα. Εγώ το λέω με το χέρι στην καρδιά. Και γι' αυτό είπαμε, και εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία για να κάνουμε αυτές τις μετρήσεις. Οι δημοσκόποι όμως και οι δημοσκοπικές εταιρείες που υποτίθεται ότι είναι η δουλειά τους και οι οποίοι έχουν ευθύνη και θα πρέπει να ελέγχονται, το είπα όπως είπατε στην τηλεόραση, δεν πέσανε πουθενά μέσα. Δεν πέσανε στη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων. Δεν πέσανε στα ποσοστά τους. Δεν πέσανε στο ποσοστό το δικό μας. Δεν πέσανε στο ποσοστό του Βαρουφάκη. Τι πετύχανε δηλαδή? Πού ακριβώς μπορούμε να πούμε ότι αυτό το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε σωστά? Και λέω εργαλείο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο δημιουργεί. Ασφαλώς. Είναι ένα όπλο και εργαλείο, όπως το λέτε, για όλους. Και για εσάς πολιτικούς και για εμάς δημοσιογράφους.